Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς σε μία διαρκή συνέλευση βρισκόμαστε, σχεδόν κάθε 2-3 μέρες επιβάλλεται να βρισκόμαστε, επιβάλλεται να συζητάμε, επιβάλλεται να κουβεντιάζουμε, επιβάλλεται να κοιτάζει ο ένας τον άλλον στα μάτια, προκειμένου συναδελφικά και με πνεύμα έτσι αλληλεγγύης και αμοιβαίας έτσι αλληλοστήριξης να προχωράμε για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία μας έχουν βρει και τα οποία πραγματικά έτσι θα πρέπει να δούμε με τρόπο σωστό, με τρόπο οργανωτικό να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί δεν ξέρουμε αυτός ο αγώνας πόσο θα διαρκέσει, τι θυσίες θα απαιτηθούν να κάνουμε και τι αποτέλεσμα θα έχει. Βεβαίως το αποτέλεσμα όλοι ευχόμαστε να είναι τέτοιο που και την αξιοπρέπειά μας θα μπορέσουμε να υπερασπίσουμε, αλλά βεβαίως να δώσουμε και μία προοπτική για τη μοίρα των συναδέλφων που σήμερα μπορεί να είναι 15-16, αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι και μεθαύριο ακόμα περισσότεροι. Αυτοί που δυστυχώς αντιμετωπίζουν άμεσα το φάσμα της απόλυσης. Δυστυχώς, παιδιά, ζούμε μέρες του 1936. Από τότε είχε να βιώσει ο ελληνικός λαός απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Ήταν τότε ο αναγκαστικός νόμος του Μεταξά 120 του 36 που απέλυε τον κόσμο και είναι γνωστό ότι τότε οι συνάδελφοι πήγαιναν στην πλατεία Κλαθμόνος και έγιναν τα δάκρυά τους και αυτό και πήρε και την ονομασία όπως όλοι θα γνωρίζετε, η συγκεκριμένη πλατεία. Τώρα έχουμε τον νόμο του κυρίου Μανιτάκη, τον νόμο 4093 και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πάλι του ιδίου συντάξατα, με τις οποίες προωθείται η απόλυση χιλιάδων συναδέλφων και από ό,τι διάβασα και χθες ήδη επεξεργάζονται σχέδια για την άρση της μονιμότητας με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Μιλάμε ότι ζούμε πάλι καθεστώς έκτακτης ανάγκης, μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ανώμαλη, είναι μια περίοδο που έχει καταληθεί, είναι μια περίοδος που έχει καταληθεί το Σύνταγμα, έχουν καταληθεί οι θεσμοί, έχουν καταληθεί τα δικαιώματα. Ένα πράγμα δεν μπορέσαν ακόμα να μας πάρουν και αυτό είναι η αξιοπρέπειά μας. Και νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μάχη και γι' αυτό, διότι σήμερα προσπαθούν με όλες αυτές τις απαρωτές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου να στρέψουν τον ένα εναντίον του άλλου. Τώρα